είσαστε γονιός. Φεύγετε το βράδυ και έχετε 2 εξάχρονα στο σπίτι. Παντού υπάρχουν, ακόμα πίνουν γάλα και υπάρχουν πιμπερό, τα γουστάρουν πολύ. Τα κάνουν κέφι δηλαδή. Αυτό δεν εννοώ. Καλά το λέω. Αλλά ανάμεσα στα πιμπερό, στο σαλόνι φορά παρτίδα και αφήνετε ένα πιμπερό το οποίο έχει μέσα αλκοόλ. Η νταντά που έχετε αφήσει πίσω, γιατί θα βγείτε εσείς έξω, για τα 2 μικρά να τα προσέχει, είναι αλκοολική. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Και ποιος θέει? Γυρνάτε πίσω και είναι και τα 2 ντάγκλα. Μεθυσμένα, έχουν σπάσει πράγματα, τα έχουν κάνει μπάχαλο. Ποιος θέει? Ποιανού είναι η ευθύνη? Τι δουλειά είχε ο Όφης στον Παράδεισο, ο διάολος? Γιατί η αντιστοιχία είναι η ίδια. Η αλκοολική νταντά, τι δουλειά έχει μέσα στο σπίτι? 2. Τι θα συμβεί αν σε κάποιον πείτε, και ειδικά 6χρονο, αλλά και σε 50χρονο, μη πας από εκεί, μη δεις αυτό? Αυτό που θα συμβεί είναι όταν πείτε μη δεις, μη κάνεις, είναι να πάει να το δει. Έτσι, είναι αναδιακλαστικό του εγκεφάλου αυτό. Έτσι, οπότε η εντολή μη το κάνεις δεν λέει απολύτως τίποτα. 3. Από τα 6χρονα ένας πατέρας τι περιμένει? Περιμένει να κάνουν αταξία. Ξέρει δηλαδή από πριν ότι λόγω ότι είναι αγαθά, ότι είναι παιδιά, περιμένει να κάνουν σκανταλιά. Γι' αυτό και προφυλάσσει. 4 δηλαδή. Δεν έχει ένα μπουκάλι ίδιο με τα υπόλοιπα μπουκάλια με αλκοόλ. Γιατί στο κήπο της Εδέμ και στον Παράδεισο ήταν όπως εδώ. Είμαστε πάει από τότε στον Παράδεισο. Παντού δέντρα. Φανταστείτε λοιπόν εδώ στα δέντρα να είχαμε και 2 μικρά παιδιά και να λέγαμε «Α, μη πας αυτό το δέντρο εδώ». Το οποίο είναι ίδια με τα άλλα, εντάξει. Το ότι λέγεται μιλιά για το παιδί δεν καταλαβαίνει τίποτα, ξέρετε. Το παιδί δεν έχει πληροφορία. Είναι άκακο. Είναι αγαθό. Άρα τι δουλειά έχει φόρα παρτίδα χωρίς καμία προστασία, ένα σηματόπλεγμα, κάτι ρε παιδί, μια πόρτα, το αντίστοιχο μπουκάλι, γάλα, μπιμπερό με ουίσκι, μέσα στο σαλόνι. Αποστάτευτο. Ποιανού η ευθύνη είναι αυτή, αναρωτιέμαι, ξαναλέω πάλι. 5. Πού είναι η αμαρτία? Πού είναι το λάθος, πού είναι το ψέμα? Τι δηλαδή, γυρνάτε πίσω και ρωτάτε. Τι κάνατε? Και λέει το αγοράκι, η αδελφή μου είπε να πιω. Λέει το αγοράκι την αλήθεια. Συμπέρασμα, μετά βέβαια εμείς που θέλουμε όλη αυτή την οργανωμένη θρησκεία, φταίει το κοριτσάκι, φταίνει τα κοριτσάκια γενικότερα. Μα δεν είπε τίποτα κακό το αγοράκι, είπε ήπια γιατί μου είπε το κοριτσάκι, η αδελφή μου. Πάω στην κόρη μου. Γιατί ήπιες? Η νταντά μου το είπε. Η αλκοολική νταντά μου είπε, έλα μωρέ, πιες λίγο, σου καταπάθει τίποτα, σαν τα υπόλοιπα είναι. Τι δουλειά έχει όλη αυτή η ιστορία μέσα στο κεφάλι και πώς συνάδει στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι το μεγάλο αμάρτημα της ανθρωπότητας? Και επαναλαμβάνω, ξαναλέω πάλι. Ποιος φταίει? Φταίει ο πατέρας. Αν κάποιος φταίει στο σπίτι που άφησε χύμα παρτίδα, ένα μπουκάλι μπιμπερό με αλκοόλ, χύμα στο σαλόνι, χωρίς καμία προστασία, με μια νταντά μέσα σε ένα προστατευμένο χώρο που λέγεται το σπίτι μου αλκοολικιά, αν φταίει κάποιος, φταίω μόνο εγώ ο πατέρας. Εγώ είμαι αμαρτωλός. Τι είναι η συνέχεια? Ενώ όλοι λένε την αλήθεια και η ευθύνη είναι δική μου, τι κάνω ως ένας στοργικός πατέρας γεμάτος αγάπη που για πρώτη φορά τα παιδιά μου κάνουν ένα μεγάλο σφάλμα, μικρό σφάλμα, 6χρονα είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουν σφάλματα. Ως στοργικός μεγάλος αγάπη και σοφός πατέρας, λέω όξω από το σπίτι μου και οι 2. Και τους διώγνω, φυσιολογικό δεν είναι, και εσείς αυτό δεν κάνετε τα παιδιά σας. Εικάζονται πιο πολύ που έχετε παιδιά που με ακούτε τώρα, είμαι σίγουρος ότι αυτό κάνετε. Κάθε φορά που γίνεται μια ζημιά, σπάνε κάτι τα παιδιά, τους πετάτε έξω και μάλιστα δεν έχετε παιδιά πλέον. Το κάνανε μια φορά και δεν τα έχετε ξαναδεί. Μάλιστα, αν πάμε και να ακριβολογήσουμε, τα πετάμε και το παράθυρο. Από τον έκτο κάτω, για να φύγουν κάτω στα τάρταρα. Για να πάνε σε μια γη η οποία υποτίθεται είναι κόλαση. Ανεξάρτητα αν είναι δημιούργημα του ίδιου του Θεού. Τώρα, πώς ο Θεός δημιούργησε τη γη, την κόλαση είναι ένα άλλο παράδειγμα. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Όσο παίρνουμε κυριολεκτικά την ιστορία,
ότι όντως έγινε αυτή η ιστορία. Έχω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα γιατί πρέπει να τη δούμε κυριολεκτικά. Αν όντως έγινε αυτή η ιστορία, έτσι, τότε ο Θεός είναι απαράδεκτος. Είναι αμαρτωλός. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Και στο κάτω-κάτω φταίει. Τι δουλειά έχει να βάλει το φίδι μέσα στον παράδεισο. Δεν έχει πει σε αυτά τα δύο παιδιά τίποτα. Είναι αθώα. Ξανικά του λέει και για ένα δέντρο. Ποιο αμάρτημα. Αυτή η ενοχή που έχει πάντα η οργανωμένη θρησκεία. Πάντα. Έχω διαβάσει και άλλα πράγματα και θα τα πούμε σιγά-σιγά. Αλλά υπάρχει μια μόνιμη ενοχή. Φταίς. Και υπάρχει πάντα ο τιμωρός, ο Θεός. Αν λοιπόν το δούμε κυριολεκτικά, είναι παράνοια αυτό το πράγμα. Μόλις σας εξήγησα την παράνοια. Αν όμως το δούμε συμβολικά, τότε το πράγμα αλλάζει. Και ενώ ο συμβολισμός μπορεί να έχει πολλές ερμηνείες, ο συμβολισμός, όταν τον δούμε ως τέτοιον, αμέσως δεν είναι μια αληθινή ιστορία. Γιατί δυστυχώς η πλειοψηφία των θρησκευόμενων νομίζουν ότι όντως υπάρχει ένας κήπος Εδέμ και υπήρχαν δύο πρωτόπλαστοι και όλη αυτή τη θεωρία που έχουμε ακούσει, τις μικρές ιστορίες από την Βίβλο δηλαδή κοινώς. Και χανόμαστε. Γιατί υπαρχικυκλώνουμε, γιατί δεν βγάζει νόημα. Η κυριολεξία της ιστορίας. Ο συμβολισμός ίσως θα μπορούσε να ήταν ο εξής. Όπου το δέντρο είναι η γνώση. Ποια? Η γνώση που αποκτώ όταν αρχίζω και γίνομαι παιδί. Που πριν την αποκτήσω, είμαι όντως στον παράδεισο. Παρόλο που η θρησκεία θέλει τα παιδιά με το που γεννιούνται, ό,τι θυμάται χαίρετε, να είναι αμαρτωλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το λέω αυτό και κάνω έτσι, γιατί επειδή ζω ως παππούς το παιδί της κόρης που είναι 8 μηνών, δεν υπάρχει, όχι για το συγκεκριμένο παιδί, όλα τα παιδιά είναι, βλέπεις μπροστά σου ένα αγγελικό πλάσμα. Γιατί δεν έχει τη συσσωρευμένη γνώση παύλα πονηριά. Τι σημαίνει πονηριά? Υπολογισμός. Άρα, μέχρι το παιδί να αποκτήσει εύλογα τη γνώση, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Κανείς μας δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Με το που αποκτάμε γνώση, αρχίζεται ο νους και γίνεται πονηρός. Αρχίζει και έχει επιθυμίες. Αρχίζει και κάνει ένα σωρό κινήσεις προκειμένου να πετύχει το δικό του. Χτίζεται το λεγόμενο εγώ. Πείτε το με ό,τι λέξη θέλετε. Άρα είμαι αγνός, είμαι ο παράδεισος, είμαι ο Θεός, υπάρχει μέσα μου και όχι κάποιος μου το κάνει και με τιμωρεί. Και άθελά μου εύλογα ως παιδί και μετά έφηβος και μπούρου μπούρου μπούρου, αποκτάω πληροφορία και αρχίζω και διχάζω. Και είμαι με τους μεν. Είμαι με τους χριστιανούς και δεν είμαι με τους μουσουλμάνους. Είμαι πονηρός. Γιατί αυτό είναι κουτοπονηριά, ξέρετε, να διαχωρίζει κάποιος τους μεν και τους δε. Αγαπάω τους Έλληνες και μισώ τους Ρώσους. Ο συμβολισμός λοιπόν πολύ απλά λέει ότι όσο αρχίζω και αποκτάω γνώση, για να το δέσουμε και με τον αρχαίο, ότι τελικά φτάνω σε μια ηλικία που ξέρω ότι όλη η γνώση είναι άχρηστη, ή να ακολουθήσω τον Ιησού που μου λέει πέταξε αυτή τη γνώση, ξαναγίνε παιδί, ξαναγίνε πάλι πίσω κοινός. Εκεί που ήσουν. Όμως τώρα στα 55 σου, στα 45 σου, στα 65 σου, γίνε πάλι παιδί. Τι δηλαδή, κόψε από τη ρίζα το δέντρο της γνώσης. Μπορεί η ερμηνεία που σας δίνω να είναι παντελώς λάθος. Καμία αντίρρηση, βρείτε εσείς τη δική σας ερμηνεία. Αλλά ο συμβολισμός πάντα έχει να κάνει για να βοηθάει τον άνθρωπο να αντιλαμβάνεται το λάθος. Να τον βοηθάει να φτάσει στην θέωση. Που είναι ο ίδιος Θεός, δεν είναι να φτάσει κάπου, αλλά πας περιπτώσει. Τον βοηθάει να κατανοήσει τον πόνο και τη δυστυχία του. Και όχι να δημιουργήσει για άλλη μια φορά μια εσκεμμένη ιστορία, όπου πάλι εγώ ο μικρός, ή που θα κάνουμε και αυτό το καταπληκτικό, ο Θεός δεν είναι αλλά υπάρχει, υπάρχει αλλά δεν είναι, είναι αλλά δεν υπάρχει, τον βοηθάει ο δάσκαλος να δει ότι ο δάσκαλος τον βλέπει ως ίσο και ομοιό του. Μόνο η οργανωμένη θρησκεία κατά επανάληψη δημιουργεί αυτό το χάσμα του αμαρτωλού, του κύριου, δηλαδή του άρχοντα και εγώ του δούλου που ζητάω ελεημοσύνη, που έχω κάνει αμαρτίες, πού. Πάντα να τον ταπώσει, το οποίο το ονομάζει ταπείνωση. Μόνο λοιπόν κυριολεκτικά ο Θεός έχει κάνει την αμαρτία και φυσικά όχι τα δύο αγαθοί χωρίς πονηριά, Αδάμ και Εύα. Γι' αυτό μας ακούτε να είμαστε τόσο επικριτικοί με την οργανωμένη θρησκεία. Δεν ανοίγει την καρδιά αυτή η ιστορία. Την συρρυκνώνει, φοβίζει. Και ο φόβος και η αμαρτία και η ελεημοσύνη, ο φτωχός, ο αμαρτωλός, ο δούλος, είναι λέξεις που θα κάνουμε για αυτή την προσευχή, που κάθε άλλο παρά βοηθάνε να καταλάβω ότι εγώ είμαι ιόν. Δεν είναι ο Θεός που είναι ιόν. Εγώ είμαι ιόν. Κάθε τι είναι ιόν. Το ίδιο θεϊκό, αγνό, πανέμορφο, ιερό. Όλα τα υπόλοιπα
είναι για να περνάει η ώρα και να φοβίζουμε τον κόσμο. Ίσως.